Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη Χαμάς για τη χρήση νοσοκομείων και αμάχων σε νοσοκομεία ως ασπίδες, ενώ ταυτόχρονα καλεί το Ισραήλ να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση. Αυτό είναι το διπλό μήνυμα των 27 Υπουργών Εξωτερικών τόσο προς τη Χαμάς όσο και προς το Ισραήλ, εν μέσω επιδείνωσης της κατάστασης στα νοσοκομεία της Γάζας. Ζητάμε από το Ισραήλ να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να σωθούν ζωές αμάχων, και καταδικάζουμε τη χρήση από τη Χαμάς ανθρώπων στα νοσοκομεία ως ασπίδες. Αλλά επίσης εκφράζουμε την ανησυχία μας για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από τους βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με τη Χαμάς, όλα τα νοσοκομεία στη Βόρεια Γάζα είναι πλέον εκτός λειτουργίας. Λόγω της έλλειψης καυσίμων, δεν υπάρχει πλέον ηλεκτρικό ρεύμα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών που συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για να αναλύσουν την κατάσταση ανησυχούν. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία της Γάζας. Δεν είναι πεδία μάχης. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ακούσουμε τους γιατρούς χωρίς σύνορα και τη διοίκηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που λένε το εξής. Οι άνθρωποι, οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας δεν έχουν καμία ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλο οξυγόνο, δεν υπάρχει άλλο νερό, δεν υπάρχουν άλλα φάρμακα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de médicaments, donc ces gens vont mourir. Αλλά οι διαιρέσεις παραμένουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ επισήμως οι Βρυξέλλες ζητούν ανθρωπιστικές παύσεις για να μπορέσει να φτάσει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα, ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία και το Βέλγιο ζητούν κατάπαυση του πυρός. Η Γερμανία δεν θέλει να πάει τόσο μακριά όμως. Καταλαβαίνω απόλυτα την παρόρμηση σε αυτή την τρομερή κατάσταση, όπου αθώα παιδιά, άνθρωποι, γυναίκες, μητέρες, οικογένειες όχι μόνο υποφέρουν τόσο τρομερά αλλά και πεθαίνουν. Καταλαβαίνω την παρόρμηση για κατάπαυση του πυρός, αλλά οι παρορμήσεις δεν αρκούν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να εγγυηθούν πραγματικά την ασφάλεια και την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι πρέπει να επιτραπεί σε όλους τους αμάχους να εγκαταλείψουν τη ζώνη της μάχης και λένε σε κάθε περίπτωση ότι οι ανθρωπιστικές παύσεις πρέπει να γίνουν άμεσα.